Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι, ζωντανά συντονισμένα εδώ στην Αλφα Τηλεόραση Βόρειο Ελλάδος για όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Να πάμε λίγο γρήγορα στην αλλαγή των αντικειμενικών αξιών που αφορά βεβαίως πάρα πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, αφορά βεβαίως και το κομμάτι των πληστηριασμών, μιας και σύμφωνα με την κυβέρνηση, με αυτό το τρίκ ουσιαστικά γλιτώνουν από πληστηριασμό αρκετοί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι ωστόσο έτσι τα πράγματα? Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με την πρόεδρο Μεσητών Θράκης, την κυρία Αγγελική Γκρασνέλ, την οποία και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κυρία Γκρασνέλη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εμείς προσπαθούμε να είμαστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και λίγο κρυωμένες. Το λέω φιλικά στην Αγγελική, η οποία ρωτάει κιόλας και σαν φίλη που είναι. Κυρία Γκρασνέλη, να πω λίγο ότι μιλούμε για μειώσεις αντικειμενικών αξιών μέχρι και 20,59%, έτσι όπως προκύπτει τον αναλυτικό πίνακα τουλάχιστον του Υπουργείου Οικονομικών με τις νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου του 2015. Ναι, από 5% έως 20, τόσο όπως ακριβώς είπατε. Το θέμα είναι ότι εδώ δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα, όπως το αναδρομικά που είπατε. Από το Μάιο, ναι, λοιπόν, από το Μάιο του 2015, ναι. Ναι, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Οπότε είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, πολύ βιαστική και πολύ στο γόνατο, επιτρέψτε μου να πω, της κυβέρνησης. Η οποία όμως κίνηση δεν νομίζω ότι θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αυτά που έπρεπε να έχει κανονικά η μείωση των αντικειμενικών. Τι θέλω να πω με αυτό? Νίκο, λίγο το σούπερ αν γίνεται. Όχι, συνεχίστε. Όχι, δεν είπα κάτι σε εσάς. Ναι. Η μείωση λοιπόν αυτή κανονικά θα έπρεπε να φέρει στα πορτοφόλια των ανθρώπων που έχουν ακίνητα και μείωση της φορολογίας. Αν έχετε διαβάσει όλη την ανακοίνωση, λέει ότι ενώ ισχύουν οι μειώσεις αναδρομικά, επιστροφές φόρων δεν επρόκειτο να γίνουν στους πολίτες, ναι, παρά μόνο εάν προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις τους αργότερα, πιθανόν να συμψηφιστούν. Αυτό δηλαδή πρακτικά τι σημαίνει? Ότι από το Μάιο, όσες συναλλαγές ακινήτων έχουν γίνει και όσοι άνθρωποι έχουν πληρώσει φόρο επί των παλιών αντικειμενικών αξιών, που με τη μείωση τώρα μειώνεται και ο φόρος, θα έπρεπε λογικά να λάβουν πίσω τη διαφορά του φόρου που πλήρωσαν. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω να γίνει. Κατά δεύτερον, τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, επίσης θα έπρεπε να συμψηφιστούν και να επιστραφούν πάλι στους πολίτες. Δεν νομίζω να γίνει πάλι κάτι τέτοιο. Ούτε και εγώ νομίζω, τώρα να μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι ότι πλέον είμαστε με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τιμές πιο κοντά στην πραγματική, στην εμπορική τιμή ενός ακινήτου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι εμπορικές με τις αντικειμενικές αξίες σε ορισμένα ακίνητα είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τους, που με αυτή τη μείωση πάλι δεν αγγίζουν καθόλου τις εμπορικές. Υπάρχουν βέβαια και τα παραδείγματα κάποιων ακινήτων όπου οι αντικειμενικές πιθανόν να είναι μικρότερες από τις εμπορικές αξίες. Αυτά όμως είναι πολύ μετρημένα παραδείγματα στα δάχτυλα του ενός χεριού και οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε ως μέτρο σύγκρισης. Οι αντικειμενικές αξίες, ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σας καλέσω και τη Δευτέρα, αν θα έχετε τη διάθεση, να τα πούμε αναλυτικά στο στούντιο και με πίνακες, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς αλλάζει, πόσο τον αφορά και τι συμβαίνει επίσης και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, αν θα θέλατε. Ναι, δεν έχω αντίρρηση, εκτός απρόπτου βεβαίως. Βεβαίως. Θα ξαναμιλήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Να το κανονίσουμε. Έτσι ακριβώς, με πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ευνοεί σήμερα κάποιους είναι αυτοί που έχουν να κάνουν κάποιες γονικές παροχές, κάποιες συναλλαγές από εδώ και στο εξής, όπου θα πληρώσουν ελάχιστα, έστω και με μείωση από 5 έως 20% λιγότερη φορολογία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πιαστεί το θέμα από μηδενική βάση, να ξανασχεδιαστεί, να ξαναβγούν οι πίνακες και όχι απλά από τις υπάρχουσες αντικειμενικές, οι οποίες είναι από το 2007 έως και σήμερα, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία δεν ξέρω με τι παραδείγματα δηλαδή έγινε και με ποιους γνώμονες πάρθηκε και με ποιους τρόπους έγιναν αυτές οι μειώσεις. Ποια ήταν δηλαδή τα στοιχεία τα κριτήρια, τα οποία χρησιμοποίησαν? Ναι, βεβαίως. Ναι, γιατί δεν είναι, ξέρετε, μόνο η περιοχή. Μια περιοχή στο κέντρο με αλφα ζώνη,
συμπεριλαμβάνει ακίνητα τα οποία είναι αξιόλογα, συμπεριλαμβάνει ακίνητα πολύ παλιότερα, μακρόστενα, μικρά, τρίγωνα και έτσι, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Φυσικά, φυσικά. Σας περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα και ο κόσμος που θα μας παρακολουθεί θα μπορέσει να τηλεφωνεί κιόλας για να ρωτήσουμε, να ρωτάει και περισσότερα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν πολύ, κυρία Γκρασνέλ, για αυτή την επικοινωνία την οποία και είχαμε και θα την επαναλάβουμε έτσι εκτενέστερα την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερο χρόνο και να δώσουμε και μία ώρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε ζωντανά και με τον κόσμο που μας ακούει, να ακούσουμε και τις απόψεις και των ιδιοκτητών. Πολύ μεγάλη χαρά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Αγγελική Γκρασνέλ, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος Μεσητών Θράκης. Μιλούσαμε βεβαίως για το θέμα της μείωσης των αντικειμενικών τιμών έως και 20,59% στις τιμές των ακινήτων. Θα τα πούμε βέβαια τη Δευτέρα περισσότερο. Πάμε τώρα σε μία εκδήλωση, γιατί έχουμε και εκδηλώσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 8 το απόγευμα, προς το βράδυ, να το πω, γιατί το χειμώνα μου κάνει για βράδυ. Το 8, ενώ το καλοκαίρι θα το έλεγα πιο απόγευμα. Θα υπάρξει μία εξαιρετική ομιλία με θέμα «Ξεριζωμό στο όνομα της ελευθερίας» από την ρωταριανή Δόκτωρ Κουγιμτζή Ιωάννα, ιατρό χειρουργό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εύρου, διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Εγνατία. Η ομιλία γίνεται στα πλαίσια της λεωφόρου δράσεως του Ρόταρη για την ειρήνη και την πρόληψη, επίλυση συγκρούσεων και διαπραγματεύεται την ανθρώπινη πλευρά των συνεπειών της υποχρεωτικής μετακίνησης των πληθυσμών και από τις δύο πλευρές, φωτίζοντας τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες στις δύο χώρες. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε καταρχήν την ομιλήτρια αυτής της εκδήλωσης, εδώ μαζί μας. Χαίρετε, κυρία μου. Ξεκινάω από τις κυρίες πάντοτε, κύριε Κατσίκη, λοιπόν, η οποία είναι μαζί μας, η κυρία Κουγιουμτζή. Καλησπέρα σας, ωραία μου κυρία. Και μαζί μας και ο κύριος Κατσίκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ρόταρη εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Χαίρετε, κυρία μου. Καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η εκδήλωση. Αν και μας έχει συνηθίσει ο Ρωταριανός Όμιλος πολλές φορές να κάνει εκδηλώσεις αγνώσεις. Ναι, φροντίζουμε να είναι κοντά στα γεγονότα. Πέρσι, για παράδειγμα, κάναμε την εποχή που συνέβησαν τα περιστατικά με το θάνατο του παιδιού λόγω του bullying. Κάναμε αντίστοιχα μια ομιλία για το cyberbullying. Οπότε τώρα, με τα γεγονότα των προσφύγων στη Συρία, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να φωτίζοντας το δράμα αυτών των ανθρώπων της προσφυγιάς του 22-23, κάπου υπάρχουν ομοιότητες και με αυτούς τους πρόσφυγες της Συρίας που φεύγουν από το σπίτι. Πολλές φορές το ξεχνάμε εμείς. Ακριβώς. Ότι αυτό το εμείς έχουμε και στο DNA μας και το έχουμε περάσει και ιδίως ίδιες. Στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη προσφυγική που χτίστηκε από πρόσφυγες και όχι μόνο στο παρελθόν. Πριν από μερικά χρόνια ήρθαν από τη Ρωσία πάλι παλινοστούντες. Ξαναγεννήθηκε η πόλη. Ξαναδημιουργήθηκε. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι μια ωραία ευκαιρία τώρα να προβάλλουμε αυτό. Πάντως μου θυμίζει ότι οι Θρακιώτες, επειδή ακριβώς το έχουν ζήσει και επειδή είναι μια πολιτισμική περιοχή, ίσως και να είναι πιο ευαίσθητοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, βλέπω και την αντίδρασή τους πολλές φορές και πριν γίνει το προσφυγικό μέγα ζήτημα για την Ευρώπη, που οι Θράκοι ούτως ή άλλως το βίωνε. Κέντρα μεταναστών, προσφύγων υπήρχαν πολύ πιο νωρίς. Έβλεπες πάντοτε ότι ο κόσμος έβλεπε με αγάπη, με διάθεση προσφοράς και ίσως επειδή ακριβώς το έχει ζήσει. Είναι μέσα στο DNA μας το Σάμπι. Ναι, και γι' αυτό σκέφτηκα. Βέβαια, επειδή ακριβώς τώρα το πρόβλημα το προσφυγικό γίνεται όλο και πιο ενωτέρο και αφήνει τα σημάδια του περισσότερο και στην Ελλάδα και στους Έλληνες, θα ήταν καλό να τα ξαναθυμόμαστε αυτά τα πράγματα, γιατί όσο να είναι, δημιουργούνται προβλήματα από τις προσφυγικές φροές. Και αυτά, σε συνδυασμό με την κατάσταση την σημερινή στην Ελλάδα, κάνουν να φερόμαστε λίγο πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ίσως αν θυμηθούμε πώς ήταν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας όταν φτάνανε σε αυτόν τον τόπο ξεριζωμένοι από κυριολεκτικά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έτσι δούμε κάπως καλύτερα την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Αυτό επιχείρει λοιπόν ο Ρωταριανός Όμιλος και πάμε να δούμε τώρα τι επιχειρεί ο ομιλήτρια. Καταρχήν, ξεριζωμός στο όνομα της ελευθερίας. Ναι, ξεριζωμός στο όνομα της ελευθερίας. Έχει να κάνει με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1923 και έθεσε
αυτή την ανταλλαγή. Υπογράφτηκε δηλαδή από δύο ανθρώπους, από τον Ινωνού της Τουρκίας και από τον Βενιζέλο από τη μεριά της Ελλάδος, και αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών των Ελλήνων από την Τουρκία, όσοι απέμειναν φυσικά, γιατί το μεταναστευτικό κύμα και η ανταλλαγή ξεκίνησε ακόμη από το 12, από τους Βαλκανικούς πολέμους που ήταν, και ολοκληρώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης το 22. Και το 23 πλέον, που πάρθηκε η οριστική απόφαση στην Λοζάνη και υπογράφτηκε η συγκεκριμένη συνθήκη. Αυτό τώρα που προσπαθώ να δείξω ήταν 30 Ιανουαρίου του 1923. Συμπληρώνονται 93 χρόνια από την ημέρα υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό που θέλω να δείξω, γιατί και οι δικοί μου οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου ήταν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, ήρθανε από το Εντύρνη, από εκείνη την περιοχή, της Ανδριανούπολης, το Κάραγατς, να δείξουμε αυτά που πέρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και οι Έλληνες και οι Τούρκοι φυσικά. Δεν το βλέπουμε μονομερώς το θέμα, το βλέπουμε και από τις δύο μεριές. Γιατί αυτό όταν... είναι ωραίο να πω, γιατί συνήθως το βλέπουμε μόνο από τη μία μεριά. Είναι ωραίο να βλέπεις και την άλλη μεριά, έτσι. Γιατί ξέρεις όμως, δεν είναι μόνο... Μόνο από τη μία μεριά. Ήρθανε το ελληνικό στοιχείο, έφυγε και ένα άλλο στοιχείο και πήγε κάπου αλλού. Ναι, βέβαια, από προσπαθούμε... την δική του πατρίδα, έτσι όπως το έβλεπε. Προσπαθούμε βέβαια να το δούμε τελείως έξω από το πολιτικό. Έξω από το πολιτικό πλαίσιο. Το δράμα των δύο λαών, Ελλήνων και Τούρκων, που πέρασαν, μόνο στο ανθρώπινο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική. Η πολιτική είναι ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ. Ασχολούμαι με το δράμα αυτών των προσφύγων, αυτά που πέρασαν, που άφησαν τους προγονικούς τους τάφους, τα εδάφη τους, χρόνια ολόκληρα που ζούσαν εκεί και μεταφερθήκαν σε μια χώρα άγνωστη και πολλές φορές εχθρική για αυτούς. Πρόσφατα πήγανε ταξίδι στην Προύσα και κάναμε μια περιήγηση και στα Μουδανιά. Εκεί λοιπόν ήρθε μια κυρία, η οποία ήταν Τουρκάλα. Μόλις έμαθε, μιλούσε άπτεστα τα ελληνικά και ακολούθησαν και άλλοι. Μόλις μάθανε ότι ήρθε ελληνικό γκρουπ, τρέξανε να μας υποδεχτούν, να μας κεράσουν και να μας ξαναγήσουν στην περιοχή των Ελλήνων. Και λένε, εμείς δεν αισθανόμαστε Τούρκοι, εμείς αισθανόμαστε Έλληνες. Ήρθαμε με την ανταλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης το 23 και ήρθαμε από την Κρήτη. Μας είπε μαντινάδες, μας πήγε στο σπίτι της, μας περπάτησε στην γειτονιά. Εδώ ήταν η συνοικία των Ελλήνων. Εδώ ήταν η εκκλησία των Ελλήνων, μας έδειχνε η γυναίκα. Ήταν ένα πράγμα να το βλέπεις και να ανατριχιάζεις, να κλαις. Το ζήτημα είναι ότι τελικώς δεν καταλαβαίνουμε ποτέ κι εμείς από την ιστορία μας. Ή μάλλον αυτοί οι οποίοι δημιουργούν ιστορία δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Γιατί θα ήταν καλό δηλαδή να τα δουν έτσι μέσα από αυτό το πρίσμα. Ο κόσμος τα γνωρίζει, πιστεύετε αυτά, ή συνήθως, αν και ξέρω ότι περισσότεροι, τουλάχιστον που ξέρω κι εγώ, πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη, τα αναζητούν, αναζητούν τον τόπο κατοικίας των προγόνων τους και τα σπίτια τους κιόλας, έτσι, γιατί δεν μιλούμε για μια ιστορία μακριά, μιλούμε για την πρόσφατη ιστορία μας, έτσι. Όχι, πιστεύω ότι ήδη έχουν και από την άλλη μεριά, έρχονται οι Τούρκοι εδώ στην Ελλάδα, πηγαίνουν στα Γιάννενα, στη Μακεδονία κυρίως, στην Κρήτη. Τις δύο περιοχές από τις οποίες φύγανε. Και πολλοί κόσμος από εδώ τώρα, στον Πόντο, στην Καπαδοκία. Έτσι, άρχιζε ο κόσμος. Ούτως ή άλλως το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού έχει φροντίσει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων στην Κωνσταντινούπολη που είναι, από τη μεριά της Τουρκίας, και μαζεύουν μαρτυρίες, κάνουν διάφορες εκθέσεις, ούτως ώστε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το δράμα των προσφύγων που έχουν περάσει. Υπάρχει, όπως σας είπα, το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού εδώ στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων με τη συνθήκη της Λοζάνης που είναι στην Τουρκία και φροντίζουν κάθε χρόνο να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης υπάρχουν οι διάφοροι σύλλογοι, όπως έχουμε εμείς τους διάφορους συλλόγους νητών, απολωνιδητών, ποντίων, καπαδόκων που πηγαίνουν όλοι αυτοί και επισκέπτονται τις πατρίδες τους. Αντίστοιχοι σύλλογοι υπάρχουν και από τη μεριά της Τουρκίας που έρχονται και επισκέπτονται τις πατρίδες των παππούδων τους, τις πόλεις, τα χωριά όπου ήταν. Εσείς στην ομιλία θα εξιστορήσετε, ας το πούμε, πραγματικές ιστορίες και γεγονότα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή πραγματικά περιστατικά τα οποία και έχετε καταγράψει. Αυτό ακριβώς. Είναι μία έρευνα και από τη Μηχανή του Χρόνου που έχω πάρει διάφορα στοιχεία και από το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, από διάφορα. Είναι κομμάτια, μαρτυρίες και αντί για slides θα είναι βίντεο και θα μιλάνε και οι ίδιοι οι παθόντες. Ναι. Και είναι ωραίο δηλαδή. Νομίζω καλό είναι οι Κυθρακιώτες όσοι μπορούν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν αυτή την ομιλία, είσοδος είναι ελεύθερη ούτως ή άλλως στο κοινό, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να δει διευρυμένα κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Ανάλογο, όχι.
τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που ζω στην Αλεξανδρούπολη δεν έχω δει. Στόχος είναι και η ιστορική αφύπνιση, αν το θέλετε, και τον ίδιο των Θρακιωτών. Γιατί εντάξει, ο κόσμος νομίζω έχει χαθεί τώρα τελευταία στα προβλήματά του. Δηλαδή τα οικονομικά, τα ασφαλιστικά, τα φορολογικά, ναι, νομίζω ότι μας έχουν βομβαρδίσει τόσο πολύ. Που φτάνουμε όντως, και σε ένα σημείο όντως, που ξεχνάμε και τα βασικά μας. Έτσι δεν είναι. Όντως, έτσι είναι. Και δεν είναι τόσο για θέμα, ας το πούμε, να μας τραβήξει από τα προβλήματα, όσο να δούμε την ουσία του θέματος αυτό. Και δημιουργείται και νέα πλέον γενιά προσφύγων, κυρία μου, την οποία θα πρέπει να την κοιτάξετε. Και όχι μόνο ενώ από τη Συρία, ακόμη και από εδώ οικονομικοί πρόσφυγες. Που και αυτό θα είναι αύριο μεθαύριο, μετά από κάποια χρόνια θα είναι τραγικό. Εντάξει, βέβαια θα υπάρχουν οι ρίζες τους. Φεύγει οι νέοι, μένουν οι γονείς, μένει... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι άλλοι, μιλάμε για ξεριζωμό. Τώρα ναι, βεβαίως, μιλάμε για ξεριζωμό. Μιλάμε για ξεριζωμό. Είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα, είπαμε. Είναι στο ξενοδοχείο Greek Hotel. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και όταν λέμε ελεύθερη, δεν μιλούμε μόνο για τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου. Μιλάμε για όλο τον κόσμο. Έτσι. Πάντα. Και όποτε κάνουμε ομιλίες, και ακόμα και οι συναισθιάσεις μας και οι συναντήσεις μας είναι ανοιχτές στο... Σε όποιον θέλει να τις παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει. Ο Ροταριανός Ομίλος γενικά πρέπει να πούμε ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι και της κοινωνίας και σήμερα, δηλαδή επιχείρη είναι. Από τα παλιότερα σωματεία, ας το πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, από το 58. Από το 58, όπου πραγματικά παράγεται και προάγεται και τον πολιτισμό και πόσο γνωρίζω και όχι μόνο, συνδράμεται και κοινωνικά, όπου μπορείτε να συνδράμετε όταν αυτό είναι, υπάρχει κάποια ανάγκη. Είτε ως υλικά, με παροχή... βοηθημάτων σε όποια ομάδα κρίνουμε εκείνη την εποχή ότι έχει ανάγκη, είτε και πνευματικά, με ομιλίες, ενημερώσεις. Βλέπετε κόσμο να συμμετέχει σε αυτά και κυρίως τη νέα γενιά δηλαδή. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος καταλαβαίνει δηλαδή ότι πρέπει να μάθει, αυτός που δεν ξέρει τουλάχιστον. Ναι. Και γι' αυτό λέω και για τους νέους, γιατί οι νέοι δεν γνωρίζουν. Από τη νέα γενιά περισσότερο ενδιαφέρον. Ναι, έρχονται, γιατί οι παλαιότεροι έρχονται και υπάρχει και μια αφιβολία της, του ποιού μας. Γιατί, γιατί? Ο κόσμος μας συνδέει με άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε. Να το πούμε, να δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δυστυχώς. Δυστυχώς για ποιον. Δυστυχώς για αυτούς που χάνουν αυτά που χάνουν. Αλλά... Για παράδειγμα, στην ομιλία πέρσι ήρθαν πολλοί φοιτητές από το παιδαγωγικό. Είχαν ανησυχίες, τους άρεσε. Μας ζητήσαν να την επαναλάβουμε. Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε σχέδια μέσα στην χρονιά να κάνουμε και άλλες τέτοιες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά όμως είναι η πρώτη για το 2016. Έτσι. Ναι, για μας η πρώτη χρονιά, μεγάλη, έτσι. Ναι, για μας η χρονιά αρχίζει από τον Ιούλιο. Για μας το Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχει σημασία για μας την τηλεόραση. Οπότε, ναι, είναι για το 2016 είναι για η πρώτη. Για το 2016 είναι η πρώτη. Και είναι εξαίρετη, πρέπει να πούμε, και η ομιλήτριά μας. Νομίζω ότι θα συγκινήσετε και με τον τρόπο που θα το παρουσιάσετε. Φαίνεται ο άνθρωπος. Ελπίζουμε στη συμμετοχή του κόμματος. Έτσι, λοιπόν. Και εμείς ελπίζουμε στη συμμετοχή. 8 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Greek Hotel στην Αλεξανδρούπολη. Σας περιμένουμε μια εξαιρετική ομιλία. Ξεριζωμός στο όνομα της ελευθερίας. Αξίζει τον κόπο να συμμετέχετε και να μάθετε πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε θερμά. Προς το παρόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.